Ελληνίδες, συνέλληνες, γεια σας. Είμαστε στις παραμονές του 2021. Συμπληρώνεται 200 χρόνια από την Επανάσταση του 1821, με την οποία το έθνος των Ελλήνων, που ήταν σκλαβωμένο για χιλιάδες χρόνια και όχι μόνο 400, γιατί προηγήθηκε και η Ρωμαιοκρατία και κάποια άλλα δύσμυρα χρόνια, μπόρεσε να ξανααναγεννηθεί από την τέφρα του και να είμαστε σήμερα εμείς οι Έλληνες όπως γνωριζόμαστε. Όμως κάποιοι οι οποίοι έχουν αναλάβει τις γιορτές, τις επετείους κλπ. Μας λένε ότι εδώ πρόκειται για τη γέννηση ενός έθνους. Είναι λάθος. Εμείς με το φίλο μου Γιώργο Λεκάκη θεωρούμε ότι εδώ έχουμε αναγέννηση του ελληνικού έθνους και γι' αυτό αποφασίσαμε να γυρίσουμε μια σειρά εκπομπών με τις οποίες θα αποδείξουμε του λόγου του αληθές. Όπως τα λες είναι Γρηγόρη και δυστυχώς πρέπει συνέχεια να αποδεικνύουμε ότι δεν είμαστε ελέφαντες και είναι ένα θέμα αυτό και είναι και κουραστικό. Και το πιο κουραστικό ακόμα είναι που κρατάνε μια μονοκόμματη στάση και αντίληψη του κάνουμε επίσης, σου έχουμε επίσης. Δηλαδή ακόμα και αν μου φέρεις τα στοιχεία, τα τράνταχτα μπροστά μου, πάλι εγώ δεν θα πιστώ γιατί έτσι βρε αδελφέ έχω μάθει να σκέφτομαι και να λέω. Και έτσι θέλω να κουτσουρεύω την ιστορία αυτού του έθνους γιατί με βολεύει για να αναδειχνούν άλλα έθνη που δεν υπήρχαν καν εκείνη την εποχή ή ό,τι άλλο θέλεις. Σε αυτό βέβαια συνηγορούν και πανεπιστήμια και πανεπιστημιακοί. Δεν ξαφνικά ξυπνάνε μόνοι τους οι πολιτικοί και λένε ότι θέλουν. Έχουν το κογκλάβιο από πίσω και το πάνε το πράγμα στηριζόμενοι. Εμείς όμως επειδή δεν είμαστε στηριζόμενοι στο Πριτανείο και επειδή δεν έχουμε και καμία όρεξη να αναμασάμε τα λόγια άλλων, έχουμε όρεξη να ψάχνουμε τις πηγές και να ψάχνουμε την ιστορία. Και πράγματι, όταν, για να την ψάξεις, πρέπει να έχεις όρεξη. Δεν μπορεί να το κάνεις αγκαρία. Είπαμε λοιπόν σε αυτό το σημείο ότι στις προηγούμενες εκπομπές ξεκινήσαμε από την αφετηρία που καθ' εμάς δημιουργείται το γένος των Ελλήνων, δηλαδή τον κατακλυσμό του Δευκαλίωνα, ο οποίος έχει χρονολογηθεί στα 9.500 χρόνια π.Χ., όπου ο Δευκαλίων ως γιος του Προμηθέα, τον οποίον όλοι γνωρίζουμε, αλλά ως μυθικόν, ενώ είναι σαφές ότι προϋπήρξε. Και βεβαίως το γιο του Δευκαλίωνα, τον Έλληνα, από τον οποίο καταγόμαστε. Είχαμε μιλήσει για τα παιδιά τους, για τα εγγόνια τους και διεξήλθαμε μέσα από μία σειρά των εκπομπών που προηγήθηκαν την νεολιθική λεγόμενη εποχή, η οποία τερματίζεται, σύμφωνα με τα δεδομένα των αρχαιολόγων, στο 3,5 περίπου 3.000 π.Χ. Γιατί μετά άρχεται η εποχή του Χαλκού. Προχωρήσαμε στη εποχή αυτή, προτείναμε και περιμένουμε γνώμες κι άλλων ενδεχομένως, αλλά τα στοιχεία είναι συντριπτικά, ότι οι κατευθείαν απόγονοι αυτών των προγόνων μας, των προπατόρων μας, είναι το ευγενές γένος των Μινύων, που το βρίσκουμε πάνω στην Όθρυ, το βουνό που είναι πάνω από τη Λαμία, όπου είπαμε ότι βρίσκουμε περιτυχισμένες πόλεις, βρίσκουμε ίχνη αποξηράσεως λίμνης, βρίσκουμε στοές εξορίξεως χαλκού, πράγμα που δικαιολογεί ακριβώς την έναρξη όλων αυτών των διαδικασιών, γιατί όπου αλλού έχουν βρεθεί είναι μεταγενέστερες. Φτάσαμε στην εποχή πριν από την έκρηξη του ηφαιστείου της Σαντορίνης που έγινε το 1640 π.Χ., όπου ο πολιτισμός ο προηγούμενος καταγράφεται στα σύγχρονα βιβλία ως μινοϊκός, δηλαδή από τους Μίνωες της Κρήτης, ενώ έχουν προηγηθεί κατά τουλάχιστον 2.000 χρόνια οι Μινύες, οι οποίοι με έδρα τον Ορχομενό και τα έργα τα καταπληκτικά που είχαν κάνει οι άνθρωποι αυτοί στη Λίμνη Κοπαΐδα, στο ΓΛΑ, ένα τεράστιο φλουριακό συγκρότημα το οποίο έχει μήκος, η περίμετρος του κάστρου 3 χιλιόμετρα, είναι δηλαδή 7 φορές μεγαλύτερο από τις Μυκήνες και 10 φορές μεγαλύτερο από την Τίρυνθα και δεν μας το λέει κανένα βιβλίο αρχαιολογικό αυτό το πράγμα. Γιατί ακριβώς κάνει τζιζ η περίοδος πριν από την έκρηξη που είπαμε. Αν αποδειχθεί ότι υπήρχε αυτός ο πολιτισμός και οι Έλληνες είναι οι Μινύες κατά πρώτο λόγο, οι Μίνωες, και πολύ αργότερα μετά την έκρηξη οι Μυκηναίοι, τότε δεν μπορεί να σταθεί εκείνη η αίολη θεωρία ότι οι Έλληνες οι σύγχρονοι κατάγονται από τους περίφημους Ινδοευρωπαίους, τους ανύπαρκτους, οι οποίοι είναι εφεύρημα των λαών των καινούριων των εθνών που είπε ο Γιώργος πριν, ότι έχουμε κι εμείς μερίδιο στον πολιτισμό. Και στην ιστορία. Και στην ιστορία. Παίξαμε ένα ρόλο κι εμείς. Κοιτάξτε μας. Δες και με το παλικάρι που λέει το Καλαντό. Γερμανοί, Γάλλοι, Άγγλοι, να τους λέμε με το όνομά τους. Έχουν προηγηθεί τα αποξηραντικά έργα στη Βιβιίδα, στην Λίμνη Ξινιάδας, εκεί που λες το Όθρυ. Επάνω στην Όθρυ, στο Ευρωπαίδιο. Επάνω στην Όθρυ. Και αφού έχουν γίνει εντός εισαγωγικών τα πρόχειρα πειράματα, γίνεται και το μεγάλο τεράστιο πείραμα της Κοπαΐδας. Προχωρήσαμε λοιπόν στις εκπομπές μας και φτάσαμε στο μεγάλο ταξίδι των αργοναυτών, των άριστων αυτών, τα καλύτερα παλικάρια μας. Καλύτεροι πρίγκιπες, καλύτεροι μαθηματικοί, καλύτεροι επιστήμονες συναθρίζονται υπό τον Ιάσονα, ο οποίος περίπου εκεί στο σημερινό γύρο στο Βόλο, περίπου εκεί για να καταλάβει ο κόσμος, στη Μαγνησία. Με συγχωρείς που σε διακόπτω, ξεχάσαμε να αναφέρουμε ότι εκεί υπάρχει μία πόλη σταθμός, το περίφημο Διμήνιον, ναι. Το οποίο περιέργως οι αρχαιολόγοι το καταγράφουν με γιώτα και ήτα, για να μην φαίνεται ότι από κάτω είναι Διμήνιον των Μηνίων, δηλαδή με γιώτα και ύψιλον, η οποία είναι μια περιτυχισμένη πόλη εκπληκτικής κατασκευής, ευρηματικών οχυρώσεων. Ο τότε αρχαιολόγος που ο Τσούντας, ένας καταπληκτικός αρχαιολόγος, είπε ότι οι άνθρωποι αυτοί που κατασκεύασαν την πόλη ήταν ιδιαιτέρας ευφυΐας. Και βρίσκουμε αντίγραφα των οχυρώσεων αυτών που στην Ταρτησσό, έξω στην Ισπανία. Θα τα πούμε αργότερα αυτά. Και βρίσκουμε και σε όλα τα Βαλκάνια παρόμοια. Μέχρι το περίφημο πολιτισμό του Κουκουτένι στη Ρουμανία ή του Βίντσα στο Βελιγράδι, γύρω από εκεί. Ναι. Είναι άμεση σχέση με το Διμήνι και το Σέσκλο. Λοιπόν, από εκεί ξεκινάνε λοιπόν τα καλύτερα παλικάρια μας και κάνουν ένα ταξίδι που ακόμα και σήμερα δύσκολα θα μπορούσαμε να το κάνουμε. Δηλαδή, αν σήμερα πει με σύγχρονο πλοίο, ξεκινήστε από το Μπαγασιτικό. Βγείτε έξω στο Αιγαίο, περάστε Προποντίδα, Πόντο, κάντε ανάπλουτο ρωσικών ποταμών, βγείτε πάνω. Ναι, εκεί θα είχαμε ένα πρόβλημα, γιατί θα θίγαμε τη γαλάζια πατρίδα του Ερντογάν. Θέλει προσοχή λιγάκι το θέμα. Εξαρτάται πόσα μίλια. Δεν ξέρω οι Τούρκοι που ήταν εκείνη την εποχή, αλλά πάση περιπτώσει. Και εξαρτάται πόσα μίλια παίζει στα ναυτικά σου δικαιώματα. Ανεβήκαμε λοιπόν το Δνήπερο. Ανεβαίνουν πάνω τα ρωσικά ποτάμια, μπαίνουν στη Βόρεια Θάλασσα, περνάνε από κάτω και περνάνε από τα νησιά τη Κασιστερίδες νήσου την Αγγλία, φτάνουν Αζόρες και Κανάρια νησιά, μπαίνουν ξανά μέσα στη Μεσόγειο από τις Ηράκλειες στήλες στο Γιβραλτάρ. Τα είπαμε όλα αυτά, έχουν γυρίσει, έχουν πάει η Ιταλία, έχουν πάει η Λιβύη, έχουν πάει η Κρήτη, έχουν πάει οι Κυκλάδες και έρχονται στην Λακωνία. Όπου στη Λακωνία, εκεί είχαμε μείνει τελευταία φορά. Ναι, στο Τέναρο. Στο Τέναρο, όπου και στη Λακωνία βρίσκουμε μηνιακά στοιχεία. Ναι. Είχαμε πει λοιπόν ότι με το τέλος της αργοναυτικής εκστρατείας και την είσοδο των αργοναυτών στο Αιγαίο, μετά την Ανάφη, η οποία ανεφάνει κατά παράκληση των αργοναυτών, δεν έβρισκαν το δρόμο τους, αγκυροβόλησαν στην Ανάφη και μετά κατά παράκληση του Ορφέα πήγαν στο Τέναρο, το ακραίο σημείο της Λακωνικής, όπου εκεί ήταν μία από τις εισόδους του Άδη κατά τα μυθικά δεδομένα. Εκεί περιγράψαμε το πως ο Ορφέας προσπάθησε να επαναφέρει στους επιζώντες την αγαπημένη του Ευρυδίκη. Δεν επέτυχε το σκοπό του και μετά οι υπόλοιποι αργοναύτες και ο ίδιος δεν ξέρουμε αν εκεί αυτοκτόνησε ή όχι. Δεν θυμάμαι Γιώργος αυτό το σημείο. Όχι. Επέστρεψαν στην Ιολκό. Όμως επειδή κάναμε αναφορά στη Λακωνική, πρέπει να πούμε ότι η παρουσία των Μηνύων εκεί είναι αυταπόδεικτη όχι μόνο από τα έργα τα οποία κάνανε, από αποξηράνσεις ελών του Ευρώτα ποταμού, όχι μόνο από τις πόλεις που έκτισαν, η περίφημη Πελάνα θεωρείται ότι είναι έργο των Μηνύων και κανείς δεν το αμφισβητεί. Άλλωστε πιο κάτω, στον κόλπο της Νεαπόλεως, είναι η βυθισμένη πόλη στο Παυλοπέτρι, η οποία είπαμε και περιγράψαμε, είναι αρχαίο λιμάνι των Μηνύων, το οποίο έχει σκεπαστεί από τα νερά. Και αυτό το αναγνωρίζουν και ξένοι καθηγητές, επιστήμονες κλπ. Όμως, να σκεφτούμε και μόνο ότι η ονομασία του Ταϊγέτου, καταρχήν Το όνομα Ταΐγετος είναι ο Νταΐς ηγέτης. Δηλαδή Ταΐς με ύψιλον είναι ο Ζώρικος, ο τσαμπουκάς που λέμε σήμερα. Λοιπόν, αυτό το βουνό λοιπόν έχει χαρακτηριστικά ηγετικά και από τα πανάρχια χρόνια ονομάστηκε έτσι. Όμως η κορφή του, η οποία λένε, και τουλάχιστον εγώ δεν το έχω δει αλλά έχω διαβάσει πάρα πολλά στοιχεία, είναι τεχνητά λιασμένη και παρουσιάζει την όψη πυραμίδος. Από μακριά, δηλαδή από χιλιόμετρα ολόκληρα, φαίνεται σαν πυραμίδα. Η ονομασία λοιπόν, από το λας που είπαμε ότι είναι πέτρα και κον που είναι ο κόνος, πανάρχαιο γεωμετρικό σχήμα, δηλαδή η γεωμετρία των Ελλήνων, αρχίζει από τα χρόνια των Μινύων. Από το λας και κόνος είναι λακών και λακωνικός, και μέχρι σήμερα έχουμε τη λακωνική Χερσόνησο και τους λάκωνες από αυτή την πανάρχια μηνιακή λέξη. Επομένως λοιπόν οι λακωνικοί, οι λάκωνες είναι απόγονοι των Μηνύων, εξηγούνται πάρα πολλά πράγματα αν ανατρέξουμε εκεί, και βεβαίως δεν είναι η μόνη περιοχή της Ελλάδος όπου τα ίχνη των Μηνύων είναι βαθιά και ανεκτήμητα στην πολυτιμότητά τους. Είναι όμως και αλλού. Και πού? Είναι στην Αττική. Είναι στον Πειραιά και την Αθήνα. Είναι κυρίως στον Πειραιά, και προφανώς τώρα αυτό με τις πυραμίδες έχει πολύ μεγάλη σημασία, γιατί έχουμε και στη Νεάπολη πυραμίδα της Λακωνίας και στα Βιγκλάφια, εκεί πέρα έτσι λέγεται σήμερα η περιοχή. Εκεί υπάρχει λοιπόν μια πυραμίδα και υπάρχει και σφίγγα. Μάλιστα. Λοιπόν, που δένει τώρα Αίγυπτος, Λακωνική και Θήβα. Και οι ξένοι επιστήμονες ψάχνουν να βρούνε πού οφείλεται η παρουσία της σφίγγας. Ναι. Δεν ξέρουν γιατί και πώς. Ναι. Λοιπόν, έχουμε μετακίνηση των Μηνιών προς την Αττική. Ενδιάμεσα προφανώς θα κάνουν και άλλες στάσεις και άλλα στρατόπεδα, έτσι εξηγείται και ο Ορχομενός της Αρκαδίας. Έτσι. Ναι. Και έρχονται σε κάθε περίπτωση, για να μην μακρηγορούμε, φτάνουν στην Αττική. Εκεί λοιπόν δεσπόζουν στον βράχο του Πειραιά, που σήμερα τον ξέρουμε ως Καστέλα. Η Καστέλα είναι όλη τρίπια από κάτω. Είναι η αρχαία Μουνιχία, από τον Μούνιχο, ο οποίος ήταν Μηνίας, ήταν ο βασιλιάς που εγκατέστησε τους πρώτους Μηνύες εκεί, και αυτή είναι και η πρώτη κατοίκηση του Πειραιώς. Οι Μηνύες λοιπόν στον Πειραιά. Ο Πειραιάς, η λέξη σημαίνει περαία, κάτι ήταν νησάκι, κάτι που πρέπει να περάσεις απέναντι, πέραμα. Έτσι ήταν η έξοδοι των ποταμών εκεί πέρα, ήταν ο ποταμός Κορυδαλός, ήταν ο Κηφισός ποταμός που κατατανέκατο. Ο Κηφισός είναι αλλού, προς το Φάληρο. Ναι, αυτό είναι διχάλα. Αυτό το πράγμα έκανε ένα μεγάλο δέλτα και έκανε την περιοχή του Πειραιώς λοιπόν σαν ένα νησάκι. Οπότε πρέπει να περάσεις ένα πέραμα για να πας εκεί. Η πρώτη κατοίκηση στον Πειραιά έρχεται την 6η-7η χιλιετία π.Χ., αλλά η πρώτη οργανωμένη κατοίκηση με έργα, δομικά, πόλεις κλπ. Είναι από τους Μηνύες εκεί πέρα πάνω στην Ακρόπολη της Καστέλα στη Μουνιχία. Και μάλιστα το κολπάκι κάτω, που σήμερα κακώς το λένε τουρκολίμανο, ήταν μικρολίμανο, αλλά εκεί ήταν το κολπάκι, το καστράκι της Μουνιχίας. Υπήρχε μεγάλο Αρτεμίσιο ιερό κάτω, ήταν κλεισμένο αυτό και ήταν ένα ασφαλές καταφύγιο, ναυτικό καταφύγιο για το στόλο των Μηνιών. Όλο αυτό το βουνό είναι τρίπιο. Υπάρχει μια περιοχή που λέγεται Σιράγγιον. Το γνωρίζω. Από εκεί έμπαιναν λοιπόν και ανέβαιναν πάνω στον Προφήτη Ηλία. Στον Προφήτη Ηλία τα σοκάκια που λέει και το τραγούδι του Δήμου Μούτση με το Σταμάτη Κόκοτα. Από εκεί πέρα λοιπόν τι γινότανε, κατεβαίνανε κάτω, και όλο αυτό ήταν η κρυφή έξοδος του κάστρου σε περίπτωση πολιορκίας. Μέσα είχε πάρα πολλούς θαλάμους έως και ναούς, είχε δύο, και το Ασκληπιείο είχε μέσα και άλλους ναούς είχε μέσα. Υπέρ του Απόλλωνος ναός, βωμούς, σαρκοφάγους, βρήκανε μέχρι και τα ρωμαϊκά χρόνια συνέχιζε να υπάρχει, λουτρά συνεχίζανε, και από εκεί εφοδιαζόταν τα πλοία που έρχονται, εφοδιαζόταν η Ακρόπολη. Μια παρατήρηση, είναι γεμάτο από τοιχογραφίες. Ναι. Δηλαδή άρματα με αρματιλάτες, μορφές που πραγματικά εκπλήσουν με την τελειότητα της κατασκευής, αλλά και, Γιώργο, αν είχε τα αντίστοιχα κονδύλια το Πεχοδέ, το σημερινό, θα μπορούσε να τα κάνει αυτά τα έργα? Όχι, πολύ δύσκολο. Όχι. Πώς λοιπόν να μην εκπλήσεσαι πώς αυτοί οι πρόγονοί μας τότε, με τι μέσα, με τι αυτοί, αλλά με την ιδιοφυΐα τους, έκαναν τέτοια έργα. και την γνώση. Υπάρχει τεχνογνωσία που έρχεται από πιο πάνω. Φυσικά. Από την Όθρυ, από τον Ορχομενό. Τρυπάνε λοιπόν το βουνό ολόκληρο και κάνουν όλο αυτό το σειράγγινο. Ακόμα και σήμερα, θα πάτε στον Πειραιά, λέγεται στάση σειραγγίου. Υπάρχει πινακίδα, οδός σειραγγίου, υπάρχει το πόσιμο. Λέγεται η ονομασία, ακόμα το θυμιέται ο Πειραιάς αυτό. Δυστυχώς βέβαια δεν είναι μη επισκέψιμο, γιατί λέει τάχα θα μπει κανείς μέσα, μπορεί να χαθεί, μπορεί να γίνουν ατυχήματα. Μα αν το φτιάξεις καλά με φώτα και το οργανώσεις τη διαδρομή που θα πηγαίνει. Καταρχήν είναι όχι απλώς τουριστικό αξιοθέατο, είναι πολιτισμικό αξιοθέατο. Δείξε μου άλλο ένα τέτοιο της 3ης χιλιετίας π.Χ. που υπάρχει κάπου στον κόσμο. Να ξεκινάς από το βουνό που είναι πάνω, που υπήρχε ναός του Απόλλωνα πάνω στην Προφήτη Ηλία που έγινε μετά. Μετά έγινε Άγιος Σπυρίδων. Προφήτης Ηλίας. Να κατεβαίνεις κάτω, να φτάνεις, τέλος πάντων. Εκεί λοιπόν οι Μινύες κάνουν ένα από τα μεγαλύτερα έργα τους και η επόμενη τους εγκατάσταση, μιλάμε για εγκατάσταση πόλης, έτσι, με σύγχρονα αστικά στοιχεία, είναι στην Ακρόπολη. Ακριβώς κάτω, εκεί που είναι το λόφος του Φιλοπάπου σήμερα περίπου, ακριβώς στην πίσω του πλευρά, στην νότια του πλευρά, υπήρχε ο Δήμος των Μελιταίων. Εκεί υπάρχει η οδός Μελίτης. Μήπως να το πούμε τώρα ότι Μελίτη είναι η πόλης πρωτεύουσα των Μινίων επάνω στην Όθρυ και τη βρίσκουμε σε τόσα πολλά σημεία, όχι μόνο της Ελλάδος, όχι της Μεσογείου, αλλά παγκοσμίως, διότι όπου πηγαίνανε και κάνανε απικίες οι Μινύες, το πρώτο όνομα το οποίο έβρισκαν πρόχειρο για να ονομάσουν την περιοχή της εγκαταστάσεώς τους ήταν Μελίτη. Και την έχουμε τη Μελίτη κάτω από την Ακρόπολη. Εκεί λοιπόν κάτω από την Ακρόπολη, και θα πω εδώ ότι κανείς δεν μπορούσε, αν δεν ήταν αξιοσέβαστο γένος ή αξιοσέβαστος λαός για τους Αθηναίους, να παραχωρήσουν οι Αθηναίοι σε αυτόν έκταση να εγκατασταθεί κάτω από την Ακρόπολη. Μα είχαν κάποια πράγματα να μάθουνε. Προφανώς. Τους σέβονταν λοιπόν και προφανώς κάναν και έργα εκεί πέρα. Δεν μείναν έτσι οι ορχομένοι ή οι Μινύες εκεί πέρα. Την οδό Μελίτης λοιπόν που συναντάμε, κυρίες και κύριοι, και το μοναδικό, και ο Γρηγόριος είναι δικηγόρος, αλλά πρέπει να το πω, εκεί πέρα υπάρχει το Επτάφρονον. Είναι το μοναδικό στον κόσμο δικαστήριο με 7 δικαστές. Υπάρχει σήμερα δικαστήριο με 7. Επταμελές, θα μπορούσαν να προσθεθούν και οι ένορκοι. Υπήρχε και υπάρχει, ναι. Όχι, δεν είναι ένορκοι, είναι δικαστές. Ναι, 7 δικαστές. 7 θρόνοι ανθρώπων με βαριά καταδίκη που πήγαιναν εκεί και για κακουργήματα. Ας το πούμε σήμερα για να καταλάβει ο κόσμος, για κακουργήματα, και δεν δίκαζε 1, 2, 3 τέτοιες βαριές υποθέσεις, αλλά 7. Ο ιερός αριθμός σε 7. Ήταν 7 οι άνθρωποι που θα παίρνουν μια τέτοια απόφαση, να δικάσουν έναν άνθρωπο που φτάνει εκεί με τόσα βαριά κακουργήματα. Αυτός ο πολιτισμός λοιπόν είναι στο λόφο του Πυλοπάπου, που είναι ακριβώς απέναντι από την Ακρόπολη. Μπορείτε να ανεβείτε επάνω το πλακόστατο του Πικιόνι, μετά τον Λουμπαρδιάρη, θα τη δείτε να πλώνεται μπροστά σας όλη αυτή η ιστορία που σας λέω. Έτσι λοιπόν καταλαβαίνετε ότι η εξάπλωση των Μινίων γίνεται παντού, σε όλη την Ελλάδα, γίνεται σε όλη την Μεσόγειο, γίνεται σε όλη την Ευρώπη, αλλά και έξω από τα σημερινά γεωγραφικά όρια της Ευρώπης. Είναι ένας λαός ο οποίος όπου πήγε θαυμάστηκε και κέρδισε επάξια θέση. Δεν κάναν πόλεμο. Όχι, δεν αναφέρονται πόλεμοι. Είναι τρομερό, έτσι. Πήγε σε μια περιοχή στην Αφρική, γιατί πήγε στην Αίγυπτο, πήγε σε άλλες περιοχές της Αφρικής, στη Νότια Αφρική έχουν πάει, πήγαν Σαουδική Αραβία τη σημερινή, πήγανε ίσως ακόμη... Στη Βυρμανία έχουμε βρει περιοχή Μινία. Ναι, και στην Αίγυπτο υπάρχει... Καλά, για την Αίγυπτο είναι η τελευταία εκπομπή και εκεί έχουμε πολλές εκπλήξεις. Ωραία. Να πούμε. Δεν αναφέρεται πουθενά ότι πήγαν και κατέκτησαν, με πόλεμο κάνανε κατακτήσεις, αλλά δείξανε την τεχνογνωσία τους, τι μπορούν να κάνουν. Και μάλιστα εγώ όταν είχα πάει στην Νότιο Αφρική, και θυμάσαι το είχα πει Γρηγόρη, μου είπαν οι ξεναγοί εκεί στο Ιωάννεσμπουργκ ότι εμείς εδώ τις μήνες, τα ορυχεία τα λέμε mines από τους Μινύες. Ναι. Και έμεινε ένα κάγκελο γιατί εμείς δεν το λέμε. Οι Μινύες παντού. Το λέω στο κεφάλαιο στο βιβλίο. Ναι. Μια παρατήρηση. Ίσως είναι άξιο λόγου να αναφέρουμε ότι η εξειδίκευση των Μινίων στην εξόρυξη πολύτιμων μετάλλων έχει να κάνει και με το λαύριο. Ναι, από την Αττική είναι. Που πραγματικά, εάν κάνουμε μία αναδρομή και σκεφτούμε ότι, πράγμα που παραδέχονται και οι Ευρωπαίοι σήμερα, ότι η ναυμαχία της Αλαμίνος είναι αυτή που απέτρεψε την ασιατοποίηση της Ευρώπης. Δεν θα είχαμε δηλαδή ούτε το χρυσό αιώνα του Περικλή, δεν θα είχαμε όλα αυτά τα επιτεύγματα των αρχαίων Ελλήνων προγόνων μας, αν δεν είχαμε νικήσει στη Σαλαμίνα. Γιατί όμως νικήσαμε στη Σαλαμίνα? Διότι κατά την εκμετάλλευση των μεταλλίων του Λαβρίου, είχε προηγηθεί η μάχη του Μαραθώνα το 490 π.Χ. Γύρω στο 486 περίπου βρέθηκε μία τεράστια φλέβα ασημιού στα μεταλλεία του Λαβρίου. Αυτά τα οποία προφανώς είχαν ανακαλύψει οι Μινύες και έδειξαν και στις επόμενες γενιάς πώς γίνεται η εξόρυξη και η εκμετάλλευση, και εκεί δημιουργήθηκε ένα τεράστιο θέμα το οποίο είναι πολύτιμο σαν υπόδειξη και στα σημερινά χρόνια. Τι ακριβώς? Ήταν τόσο τεράστιο το κοίτασμα που αμέσως οι τότε δημαγωγοί στην εκκλησία του Δήμου πρότειναν να μοιραστούν τα έσοδα στο λαό. Ένα πολύ φιλολαϊκό μέτρο, με πολύ ενθουσιασμό ο κόσμος σκέφτηκε, όπως και ο σημερινός θα ήθελε, ότι θα εισπράξω χρήμα. Και εκεί βρέθηκε λοιπόν ο Σκουντούφλης, ο Θεμιστοκλής, να πει και βγήκε, εδώ παιδιά, για σταθείτε, οι Πέρσες φύγανε, αλλά θα ξανάρθουν. Τι θα τους αντιμετωπίσουμε? Και πρότεινε ένα πολύ δυσάρεστο μέτρο, τα λεφτά να κρατηθούν, τα χρήματα, να το λέω σωστά, και να φτιάξουμε 200 καράβια. Και τι καράβια? Και τι καράβια? Τριήρης, το πολεμικό πλοίο της εποχής, το οποίο όταν έγινε η ναυαρχία της Σαλαμίνας, γιατί ευτυχώς ο Δήμος των Αθηναίων ψήφισε την πρόταση του Θεμιστοκλή, είχαμε 200 τριήρεις αθηναϊκές, 180 από αυτές πήραν μέρος στην ναυμαχία, όταν όλος ο υπόλοιπος ελληνικός στόλος δεν συγκέντρωνε ούτε 150 καράβια. Δηλαδή χωρίς τους Αθηναίους, που οι τριήρεις ήταν από τα ασήμια του Λαβρίου, εννοείται ότι οι Πέρσες θα είχαν νικήσει στην ναυαρχία της Σαλαμίνας. Και κάτι ακόμα που δείχνει το τι άφησαν οι Μινύες, η τεχνογνωσία τους. Ναι, ότι δηλαδή η τεχνολογική εξέλιξη της τριήρους είχε και τέτοιες, έτσι, πραγματικά ευρεσιτεχνίες, οι οποίες πραγματικά άφησαν ιστορία. Αλλά εγώ τι θέλω να πω? Σήμερα συζητάμε ποιες φρεγάτες θα πάρουμε. Και συζητάμε τώρα εάν κάνουν τόσο ή δεν κάνουν τόσο. Και από πού θα δανειστούμε. Και από πού θα δανειστούμε, και αν οι Γερμανοί και αν οι Άγγλοι κλπ. Εδώ καίγεται τη γούνα μας. Και όπως ο Θεμιστοκλής είπε, φτιάξτε τριήρεις, εμείς λέμε στην κυβέρνηση, στην όποια κυβέρνηση, φτιάξτε φρεγάτες, αν είναι δυνατόν στα ελληνικά ναυπηγεία, αν είναι δυνατόν να έχουμε τουλάχιστον, αν όχι υπεροπλία, να έχουμε την αξιοπρεπή δυνατότητα να αντιμετωπίσουμε τους βαρβάρους από την Ασία, που δεν έπαψαν, το βλέπουμε και το ξέρουμε, χιλιάδες χρόνια από εκεί έρχονται εναντίον των Ελλήνων. Και να αξιοποιηθούν τα ελληνικά ναυπηγεία στη Σύρο, δόξα τω Θεώ, στην Αλευσίνα, στο Σκαραμαγκά, έχουμε μεγάλες μονάδες. Έλληνες ναυπηγούς έχουμε, ικανότατους, που μπορούν να φτιάξει κάτι δικό σου και να μην μπαίνεις μια πατέντα από έναν ξένο που ξέρει και την αντιπατέντα. Να, γιατί η ιστορία διδάσκει. Ναι, ακριβώς. Ο Θουκυδίδης διδάσκει και σου δείχνει ότι κανείς δεν πρόκοψε εάν δεν είχε δικό του χρήμα, δικό του νόμισμα και δικά του όπλα. Ξεκάθαρα πράγματα αυτά. Και άνδρες οι οποίοι δεν νηστεύουν και προσκυνάνε, αλλά γυμνάζονται στα γυμναστήρια, έχουν Ολυμπιακούς αγώνες, έχουν ίσθμια, έχουν νέμεια, έχουν στους Δελφούς πίθια, και με αυτόν τον τρόπο ξέρεις ότι έχεις να βασιστείς σε άλκημη νεολαία. Ναι, και βέβαια το ιδανικό τους ήταν να κερδίσουν ένα τέτοιο στεφάνι σε ένα τέτοιο αγώνα, έτσι. Σαν γι' αυτό. Όταν φτάνουν οι Πέρσες στη Λάρισα και βλέπουν τους Θεσσαλούς να κατεβαίνουν προς τα κάτω, να τρέχουν. Το έχεις πει, ναι. Λέει, εντάξει, μην φεύγετε, λέει. Μην τρέχετε, δεν σας κάνουμε και τίποτα. Και του λέει, αυτοί είχαν Ολυμπιακούς αγώνες. Δεν ξέρουμε, φίλε, τι μας λες. Εμείς τρέχουμε να προλάβουμε τους Ολυμπιακούς αγώνες. Και ρωτάει το Μαρδόνιο. Του λέει, τι πάνε να κάνουν αυτοί? Ο Πέρσης, ο αθάνατος. Ναι. Πάνε, λέει, να τρέξουνε. Και τι χαρά βρίσκουν αυτοί? Κερδίζουνε, λέει, που τρέχουνε και παλεύουνε. Τίποτα, ένα στεφάνι ελιά στο κεφάλι. Και αυτό είναι όλο, λέει. Χρυσά παλάτια, αυτά. Όχι, λέει, αυτό. και γυρνάει και του λέει τη μεγάλη φράση στο Μαρδούχ. Παπέ Μαρδόνιε, ποταπέ Μαρδόνιε, με ποιο λαό με έφερες να τα βάλω? Αυτόν τον λαό που για ένα απλό στεφάνι ελιάς. Και εγώ συγκινούμαι. Δεν βάζει τίποτα άλλο, όλα τα χρυσάφια της Περσίας. Δεν βάζει τίποτα άλλο πάνω από αυτό, από το ιδανικό. Εκεί κατάλαβε ότι θα χάσει. Είναι γεγονός. Όμως, πραγματικά, με βάση και αυτά που είπε ο Γιώργος τώρα, πρέπει συνεχώς να ανατρέχουμε στην ιστορία μας και θα πρέπει να αγαπήσουν τα παιδιά μας και τα εγγόνια μας την ιστορία, γιατί μπροστά τους θα έχουν ένα φωτεινό δρόμο που δεν θα τους κάνει να ψάχνονται ούτε προς άκρα δεξιά, ούτε προς άκρα αριστερά, ούτε σε καταστροφή των αγαλμάτων, ούτε σε ανθρώπους οι οποίοι καπηλεύονται τα σύμβολα και προσπαθούν να καταλύσουν τους δημοκρατικούς θεσμούς. Με δημοκρατία, με θεσμούς τους οποίους απαρέγκλιτα τηρούμε και αγαπάμε, τους προστατεύουμε και έχουμε τη δυνατότητα να τους προβάλλουμε σαν κληρονομιά ιστορική, την οποία πραγματικά τιμούν οι λαοί σε όλο τον κόσμο. Έβλεπα προχτές στο Αρχείο Πολιτισμού, που έχεις την καλοσύνη καθημερινά να τροφοδοτείς όλη την Ελλάδα και παγκοσμίως νομίζω, τα αγάλματα τα καταπληκτικά που υπάρχουν στην πόλη του Μεξικού. Δηλαδή πώς να μην θαυμάσεις ότι τα αγάλματα αυτά τα έχουν στην πόλη του Μεξικού, τα σέβονται, τα τιμούν και είναι αξιοθέατα της πόλης τους, και εμείς εδώ τα παίρνουν κάποιοι και τα λιώνουν για να τα κάνουν μέταλλο, άλλοι τα μουτζουρώνουν, άλλοι τα παξιώνουν, και δεν περνάει από το μυαλό των ανθρώπων ότι αυτή είναι η ρίζα που πρέπει να χτίσουμε πάνω της, να φυτρώσει ένα νέο δέντρο ελληνισμού αντάξιο της αναγεννήσεως που θέλουμε να γιορτάσουμε στην επόμενη χρονιά για το 1821. Αυτή είναι η αναγέννηση του έθνους, η πραγματική. Με τη λήξη λοιπόν της αργοναυτικής εκστρατείας, για την οποία μιλήσαμε διεξοδικά, είμαστε σε μια χρονολόγηση γύρω στο 1350 π.Χ. Τι επακολουθεί? Σύμφωνα με αυτά που θεωρούνται ως μυθολογικά, ο Ηρακλής της Αλκμήνης, γιατί προηγήθησαν και άλλοι Ηρακλίδες, κάνει τους άθλους του, αλλά υπάρχουν και κάποιες πράξεις του και ενέργειες οι οποίες δεν αναφέρονται, γιατί ίσως δεν είναι και τιμητικές. Ίσως η εγκατάλειψη του από τους Μινύες στην Κίζικο, γιατί ο Ηρακλής δεν μπόρεσε να πάει στη συνέχεια της αργοναυτικής εκστρατείας, είτε γιατί ο ίδιος οικειοθελώς απεχώρησε με τον σύντροφο τον Ήλα, είτε τον εγκατέλειψαν οι Μινύες αντιλαμβανόμενοι ότι ίσως τους κατασκόπευε, δεδομένου ότι ο Ορχομενός, από τον οποίο κατάγονταν οι αφρόκρεμα των Μινίων, και ο Ηρακλής από τη Θήβα, από την οποία ήταν η μητέρα του, ήταν σε μία αντιπαλότητα αρκετών δεκαετιών. Ο Ηρακλής λοιπόν καταγράφεται ότι μετά την αργοναυτική εκστρατεία εξόντωσε αρκετούς από τους αργοναύτες πρώην συντρόφους του. Αναφέρεται ότι σκότωσε τους Ζήτη και Κάλαη από τη Θράκη, τα παιδιά του Βορέα, αυτούς που πέταγαν. Σκότωσε τον Αυγία, το βασιλιά της Ήλιδος. Λέγεται ότι δεν τον πλήρωσε γιατί καθάρισε την Κόπρο. Βεβαίως μπορεί να είναι αυτό. Σκότωσε τον Οηλέα, τον πατέρα του Έαντα, του περίφημου μετέπειτα ήρωα στον Τροϊκό Πόλεμο. Και σκότωσε και τον τελευταίο βασιλιά του Ορχομενού, με τον οποίο μόνο μάχησε. Και μετά την ήττα των Ορχομενίων, ο Ηρακλής και οι περί αυτών Θηβαίοι κατέστρεψαν τα αποχετευτικά έργα της λίμνης Κοπαΐδος και ό,τι άλλο μπορεί να συνεπάγεται αυτό, δηλαδή στην ουσία τα δημιουργικά έργα τα οποία έφεραν πλούτο στη Βιωτία κατεστράφησαν διαχειρός Ηρακλή. Αυτό πρέπει να το λέμε. Ήταν άνθρωποι με πάθη, με προτερήματα, με ελαττώματα κλπ. Ας μην μένουμε στο μύθο, γιατί εδώ υπάρχουν πραγματικά γεγονότα. Όταν λοιπόν κατεστράφει ο Ορχομενός, αμέσως μετά έχουμε την εκστρατεία των 7 επί Θήβας. Δεν είναι μυθολογικό αυτό. Πριν από αυτό λίγο να σου πω ότι υπάρχει ακόμα καταβόθρα σήμερα που λέγεται καταβόθρα του Ηρακλή. Είναι μάλιστα. Λίγο πιο πάνω από το χωριό Ακρέφνιο προς το χωριό Κόκκινο, μια μεγάλη καταβόθρα, γιατί τα αποστραγγιστικά έργα, οι Μινύες, είχαν φτιάξει σύραγγες μέσα από τις οποίες... Έχουμε τους χάρτες στο βιβλίο, πραγματικά δείχνει ακριβώς και τις πόλεις της 88 που έχεις μετρήσει εσύ στο πολύ ενδιαφέρον βιβλίο σου, αλλά επιπλέον υπάρχει η αεροφωτογραφία η οποία δείχνει πώς ακριβώς ήταν και τα αποχετευτικά έργα πέριξ της λίμνης, αλλά και το κάστρο του ΓΛΑ, το οποίο πρέπει να δεσπόζει εκεί πέρα. Λοιπόν, υπάρχει καταβόθρα που και σήμερα έτσι λέγεται, καταβόθρα του Ηρακλή, μια μεγάλη τρύπα μες στο βουνό, έτσι. Έρχονται λοιπόν οι 7 από κάτω. Έχει σημασία να πω ότι αυτή η καταστροφή της Κοπαΐδος, των έργων αυτών, διαιωνίστηκε διαμέσου της λαϊκής παραδόσεως, προφορικής παραδόσεως και καταγράφεται και αναφέρεται από τον πατέρα της λαογραφίας, τον Νικόλαο Πολίτη. Ο Νικόλαος Πολίτης, λέει, ήταν δύο παιδιά, ένας παπάς και είχε δύο παιδιά, τα οποία ήταν σε αντιπαλότητα μεταξύ τους. Να ο Ορχομενός και η Θήβα, και δεν μπορούσε να τα μοιράσει σωστά τα χωράφια που είχε της Κοπαΐδας. Και πότε ο ένας γκρίνιαζε, πότε ο άλλος γκρίνιαζε. Και σου λέει: και άμα πεθάνω, εγώ θα σκοτωθούν μεταξύ τους. Να ο εμφύλιος, γιατί για εμφύλιο πρόκειται, έτσι έμεινε στη λαϊκή παράδοση. Ναι, πώς έμεινε αυτή η ιστορία, πώς το παρεφθάρει και πώς έμεινε. Και όταν πέθανε, σκέφτηκε να δώσει στον έναν τη γη και στον άλλον τα ζώα. Τα κτίνη. Αυτός που είχε όμως τη γη, πλούτιζε περισσότερο, γιατί τα ζώα πεθαίνανε, αρρωσταίνανε, μεγαλώνανε και δεν κάνανε για γάλα ή για κρέας, και αυτός που είχε τα ζώα, που πήρε κληρονομιά τα ζώα, έτραφε μίσος προς αυτόν που διαφέντευε τον κάμπο της Κοπαΐδας. Μάλιστα. Και τι έκανε, λέει, ο θυχθής, ο θυγμένος στην κληρονομιά. Ο ρηγμένος. Τι έκανε, τα λέει ο Πολίτης αυτά αρχές του 20ου αιώνα. Προσέξτε να δείτε πώς η μυθολογία περνάει, διονύζεται και φτάνει στα στόματα του λαού. Πήρε τα ζώα του και τα έριξε, λέει, μέσα στις τρύπες που φεύγαν τα νερά, στομώσαν οι τρύπες και τα μεγάλα απέραντα χωράφια κατεστράφησαν οι καλλιέργειες. Γίνανε πάλι νερό, γέμισαν πάλι νερό, γιατί αυτός έχασε με τα ζώα του, αλλά και ο αδελφός του έχασε, δηλαδή είναι ο εμφύλιος μεταξύ Μινιών και Θηβαίων. Και έτσι λοιπόν καταγράφεται ότι ο Ηρακλής δεν ήταν ο μόνο ευεργέτης, ήταν και καταστροφέας ορισμένα πράγματα. Έχουμε λοιπόν εδώ το περίεργο εντός εισαγωγικών, ότι εκστρατεύουν οι Πελοποννήσιοι εναντίον των Θηβαίων, προφανώς, γιατί θέλουν να αποκαταστήσουν την κυριαρχία των Ορχομενίων. Για ποιο λόγο? Προφανώς γιατί του συγγένεια. Εάν δούμε ότι στο ταβάνι του θησαυρού του Μηνία υπάρχουν οι ρόδακες και οι σπήρες που υπάρχουν στην Τίρυνθα, αποκαλύπτεται απόλυτα η σχέση, η συγγένεια μεταξύ των Μηνιών του Ορχομενού και εκείνων της Τήρινθος και των Μυκηνών και παραπέρα. Έχουμε λοιπόν να κάνουμε με έναν εμφύλιο πάλι πόλεμο κάτω από τα τείχη των Θηβών. Των Θηβών πια. Ναι. 7 πύλες, 7 καστρός η Θήβα, επτάλοφος πάλι, πολύ σημαντικές πύλες με συγκεκριμένα ονόματα. Θυμηθείτε ότι υπάρχουν πύλες, ηλέκτρες πύλες, όποιος κατάλαβε κατάλαβε. Πολύ σημαντική περιοχή, μέσα ακριβώς σε μία πύλη, στην πιο ευαίσθητη πύλη, στην πιο εύκολη να αλωθεί, υπάρχει το σπίτι που γεννήθηκε ο Ηρακλής, γιατί σου λέει ποιος θα μπει από εκεί. Ποιος θα τολμούσε να μπει μέσα από εκεί που γεννήθηκε ο Ηρακλής. Και σήμερα είναι παρατημένο χωράφι που βρωμάει και ζέχνει, με σκουπίδια, σκουπιδαριό, ένα πράγμα φυτρώνουν τα χόρτα και δεν το βλέπεις, και δεν υπάρχει ούτε μία πινακιδούλα μικρή που να λέει αποδείχθηκε ότι αυτό το οικοπεδάκι που δεν χτίζεται εδώ πέρα ανάμεσα σε πολυκατοικίες είναι το σπίτι που η Αλκμίνια γέννησε τον ήρωα Ηρακλή. Άραγε η δημοτική αρχή των Θηβαίων το έχει υπόψη της αυτό. Το έχει και το παρατόχει και η αρχαιολογική υπηρεσία το έχει και παρατόχει, και να τα οι προθήκες με αυτά που βρέθηκαν στο οικόπεδο, αλλά στο οικόπεδο απ' έξω μια πινακιδούλα δεν υπάρχει. Μάλιστα. Και φυσικά η Θήβα όλη είναι χτισμένη πάνω στην αρχαία Θήβα. Κανονικά θα πρέπει να μετακομίσει η πόλη, να πάει κάπου αλλού. Και είχαν γίνει τέτοιες προτάσεις από μεγάλες εταιρείες να πάρουν αντίστοιχα οικόπεδα οι Θηβαίοι να φύγουν, γιατί από κάτω κρύβονται πολλά πράγματα και υπάρχει και πυραμίδα. Ναι. Υπάρχει και πυραμίδα. Εκεί στον τάφο του... Ο κύριος Πυρόπουλος την έχει βρει, ναι. Δεν κάνω λάθος. Του Ζήθου και του Αμφίωνος. Και λέγεται και Αμφίων. Αυτό είναι μια πολύ μεγάλη ιστορία. Υποδεικνύει δάκτυλο Μινιών. Βεβαίως. Κατασκευαστικά τουλάχιστον. Αυτοί ξέρουν να το κάνουν, έχουν τεχνογνωσία και τα κάνουν αυτά. Και αυτοί είναι πίσω από αυτά εδώ. Έτσι λοιπόν δείχνει γιατί οι αργίτες, κάτοικοι της Αργολίδας, πηγαίνουν στο μέρος εκείνο. Από όπου είναι ο Ηρακλής που κατέστρεψε. Εκστρατεύουν. Εκστρατεύουν, ναι. Ναι. Και γίνεται ένας μεγάλος εμφύλιος για τον οποίο ο θηβαϊκός κύκλος έχει πάρα πολλά να πει και σχεδόν οι περισσότερες τραγωδίες που ξέρουμε, ισοζόμενες τραγωδίες. Των μεγάλων τραγικών μας, βέβαια, Σκύλου, Σοφοκλή και Ευρυπίδη, όλοι γράψανε. Έχουν για αυτόν τον θηβαϊκό κύκλο. Για την κατάκτηση αυτής της πόλης, της Θήβας, που σήμερα αν πας δεν βλέπεις τίποτα από αυτά. Βλέπεις μια πόλη με καλά σουβλάκια, ταβερνία, κοψίδια, αλλά το αρχαίο της κλέος δεν το βλέπεις. Δεν αναδεικνύεται, δεν έχει ένα μουσείο που μέσα είναι καταπληκτικό, αλλά απ' έξω μοιάζει με νορβηγικό κτίριο. Ένα τέτοιο κτίριο θα το βρίσκεις ανέτα στο Όσλο. Έτσι. Να επισημάνω κάτι, Γιώργο μου. Πρέπει προς γνώση όσων μας ακούνε και παρακολουθούν ότι αυτή η εκστρατεία είχε 7 αρχηγούς, μεταξύ των οποίων αρχηγός ήταν ο Θηβαίος Πολυνίκης, ο οποίος εξεστράτευσε διότι ο αδερφός του Ετεοκλής δεν του παρέδωσε το στέμμα, γιατί είχαν συμφωνήσει αναχρόνο να εναλλάσσονται. Πήρε ο Ετεοκλής το στέμμα την πρώτη χρονιά, αλλά όταν έφτασε στο τέλος δεν το παρέδωσε. Επομένως έγινε η εκστρατεία γιατί ο Πολυνίκης ζήτησε βοήθεια. Έφυγε να πάνε στη βοήθεια. Έχουμε μονομαχία Ετεοκλή Πολυνίκη, σκοτώνονται και οι δύο και εκεί υπάρχει η περίφημη παρέμβαση της Αντιγόνης, η οποία δεν δέχεται να μείνει άταφο το πτώμα του αδερφού της, το θάβει, συλλαμβάνεται, γίνεται αυτά που περιγράφονται στις τραγωδίες Αντιγόνη και πρέπει να τα διαβάσουν όλοι οι Έλληνες και αποτυγχάνει η κατάληψη των Θηβαίων διότι σκοτώνονται οι υπόλοιποι 6 αρχηγοί που εκστράτευσαν. Δεν θα αναφερθώ σε όλους, αλλά να αναφέρω μόνο ότι ο πιο ονομαστός πολεμιστής ήταν ο Τιδέας, ο οποίος είναι ο πατέρας του περίφημου Διομήδη του Τροϊκού Πολέμου. Θα τον δούμε αργότερα. Ναι, θα το δούμε αργότερα, αλλά να πω και κάτι καταπληκτικό. Ότι ο Τιδέας, λέει, σκοτώθηκε αφού είχε εξοντώσει σε μονομαχία 27 πολεμιστές. Δηλαδή μονομάχησε με 27 και σκοτώθηκε τον 28ο. Πού πας, φανταστείτε, ήταν, λέει, μικρός όμως, αλλά εξαιρετικά δυνατός και τεχνίτης στον πόλεμο, αλλά μιλάμε για μοντέλο πολεμιστή. Έτσι, εν πάση περιπτώσει, έχουμε την πρώτη εκστρατεία των 7. Η επόμενη γενιά... Μ' άφησες να πω το δικό μου αγαπημένο. Να το πεις, με συγχωρείς πολύ. Το δικό μου αγαπημένο, το δικό σου αγαπημένο θα πεις. Πες το. Αυτό δείχνει τη ιδέα σταμάτα και κάπου, έτσι σκοτώνεις 20, μπάστα, φτάνει, εντάξει. κάπου θα τη βρεις. Ο δικός μου αγαπημένος είναι ο Αμφιάραος. Ναι. Είναι ένας πάρα πολύ σημαντικός ήρωας, ο οποίος δεν είναι απλός ήρωας, είναι και μάντης, γιατρός, ιατροφιλόσοφος. Αυτός, όταν φεύγει, είναι ο μόνος που την γλιτώνει και πάει να φύγει. Ναι. Γιατί είδε ότι... Και αυτός είναι από την Αττική, δεν είναι Πελοποννήσιος. Ναι, είναι, το παιχνίδι είναι χαμένο. Τουλάχιστον να σώσουμε ό,τι μπορούμε. Την ώρα που φεύγει, προσέξτε να δείτε το χάρτη των Θηβών τώρα, έχει στραμμένα τα νότα του προς τη Θήβα και φεύγει προς την Αθήνα, ας πούμε, προς την Αττική να γλιτώσει. Εκεί, για να μην τον βρουν τα βέλη των αντιπάλων του στην πλάτη και γυρίσει ατιμωμένος πίσω... Δεν επιτρέπεται να έχεις πλήγμα στην πλάτη. Ναι, επεμβαίνει ο Δίας. Επεμβαίνει ο Δίας και τον χτυπάει με κεραυνό. Ένας τέτοιος ήρωας δεν θα πρέπει να γυρίσει ατιμασμένος στο χωριό του, πίσω να το δουν οι δικοί του... Και τον χτυπάει με κεραυνό. Ο κεραυνός ανοίγει ένα μεγάλο χάσμα, μέσα στο οποίο βυθίζεται το άρμα του, τα άλογά του και ο ενίοχος, και ο Αμφιάραος φεύγει και μέσα από αυτό το χάσμα βγαίνει από ένα σπήλαιο στον Οροπό. Όπου είναι το Αμφιαράιο. Όπου είναι το Αμφιαράιο. Από αυτήν την γεωλογική διαδικασία ξεπηδάει μια πηγή, προφανώς μέσα από τη σύραγγα αυτή, και βγαίνει ένα ιαματικό νερό, το οποίο ακόμα και σήμερα ρέει στο Αμφιάραο και το οποίο είναι το πρώτο, το καλύτερο και το πιο φημισμένο όνειρο μαντίο εγκυμητήριων, που ξεκινάει πια η αμφιαράια ιατρική, που είναι η ενύπνια ιατρική, η οποία ξεκινάει εκεί και εξαιτίας αυτού του γεγονότος, με τις κλίνες, με τα θέατρα, όποιος έχει πάει, με την κλεψίδρα, με το χρόνο, με όλα αυτά τα πράγματα. Εξαιρετικό. Ξανά συγγνώμη που σε διακόψα. Ναι, είναι σημαντικό, γιατί να από ένα φευγιό τι μπορεί να πετύχεις, έτσι, και όταν επεμβαίνει ο Θεός ο Δίας, που και το χωριό εκείνο εκεί λέγεται Έλεος, ή Ελαιών, και γράφεται με έψιλον, όχι, μπορεί το γράφουμε αλφαγιώτα, είναι ορθογραφικό λάθος, και το διπλανό χωριό λέγεται Άρμα, γιατί από εκεί χάθηκε το Άρμα. Σημερινά τοπονύμια είναι αυτά στο χάρτη της Βιωτίας. Μιλάμε για 3.500 όσο θέλεις, τοπονύμια, τα οποία αν τα διαβάσεις και να μην την ξέρεις αυτή την ιστορία, λες έλεος, κάποιος έδειξε έλεος εδώ και ένα άρμα χάθηκε εδώ, και πιο κάτω κοιτάς αμφιαράιο. Όποτε λοιπόν από εδώ και πέρα βλέπετε αυτό το χάρτη, θα θυμάστε αυτή την ιστορία. Εγώ θα έλεγα το εξής για να το τελειώσουμε. Εάν αυτά διδασκόντουσαν με αυτόν τον τρόπο στα σχολεία, πιστεύω ότι τα παιδιά μας θα μαθαίναν ιστορία. Αυτή η απομνημόνευση που τους βάζουν να κάνουν στεγνά, ναι, και χωρίς λεπτομέρειες και χωρίς χιούμορ και χωρίς την αναδρομή, για να νιώθεις ότι είσαι εκεί τότε, δεν δίνουν τη δυνατότητα να μάθουν τα παιδιά ιστορία. Και για να τελειώνουμε τελείως σε αυτή την εκπομπή, λέμε ότι εδώ έχουμε να κάνουμε με μια δεύτερη εκστρατεία των 7 πάλι, που είναι τα παιδιά όσων σκοτωθήκανε αρχηγών, πλην του Πολυνίκη ενδεχομένως που δεν άφησε απογόνους, και αυτή τη φορά η Θήβα καταλαμβάνεται. Νικάνε δηλαδή οι εκστρατεύοντες, γι' αυτό και ο Διομήδης πενεύεται στην Τρία αργότερα, όταν ο Αγαμέμνου του λέει ότι ήσουν ακατότερος του πατέρα σου, και του λέει ναι, αλλά εγώ τη Θήβα την κατέλαβα. Λοιπόν, κάπως έτσι κλείνει αυτή εδώ η εκπομπή, για να μπούμε στην επόμενη, που θα έχει σαν θέμα της φυσικά το τι έπεται. Και τι έπεται? Ο λεγόμενος Τροϊκός Πόλεμος, εμφύλιος των Ελλήνων πόλεμος. Τον λέει και ο ίδιος ο Όμηρος. Μην μπερδεύεστε, δεν είναι πόλεμος μεταξύ Ελλήνων και Τρώων. Έλληνες ήταν και Τρώες. Δεν ήταν μεταξύ Ελλήνων και αλλοφύλων, ίδιο φύλο ήταν. Έτσι, τώρα θα τα πούμε αυτά στην επόμενη ακριβώς εκπομπή. Και τώρα λοιπόν ετοιμαστείτε, γιατί πλην των άλλων θα μιλήσουμε για την ωραία Ελένη. Νομίζω ότι αυτό και μόνο αρκεί για να κινήσουμε το ενδιαφέρον σας, για να ασχοληθείτε, να παρακολουθήσετε και να σκεφτείτε πάνω στον Τροϊκό Πόλεμο, που έγινε εντός εισαγωγικών εξαιτίας της ωραίας Ελένης.